από 4 φοιτητικούς συλλόγους. Ο αριθμός των παιδιών που βλέπετε εδώ νομίζω ότι είναι γύρω στα 100. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει περίπου 25.000 φοιτητές. Επομένως αποφασίζουν 100 άνθρωποι για 25.000. Τα αιτήματα είναι δωρεάν σύντηση και δωρεάν στέγαση. Έχουμε δει και μεγάλες προσπάθειες. Από τις 28 Αυγούστου έχω αφήσει να τρώνε ελεύθερα οι φοιτητές μέχρι να βγουν οι φοιτητικές ταυτότητες. Και στη συνέχεια τρώνε όσοι πραγματικά δεν έχουν να πληρώσουν το 1 ευρώ. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό. Τώρα για το θέμα της στέγασης, που είναι ήδη σοβαρό πρόβλημα, θέλω να πω το εξής. Ήδη κάναμε ενέργειες και με την περιφέρεια χτες με τον κύριο Αλεξόπουλο και στείλαμε και γράμμα στον Υπουργό. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τον κύριο Θανασόπουλο να νοικιάσουμε ξενοδοχεία. Απ' την άλλη όμως θέλω να μάθετε ότι υπάρχουν και 120 δωμάτια στην εστία, τα οποία είναι εγκατηλειμμένα από φοιτητές πολλών χρόνων εδώ ή που έχουν επινοικιαστεί ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα υπάρχει και το πρόβλημα της εστίας που ένα μεγάλο της κομμάτι με το σεισμό έχει αχρηστευτεί, αλλά ξέρετε ότι η εστία δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ανήκει στο ΕΝΕΔΙΒΗ, επομένως δεν έχουμε λόγο για όλα εμείς. Δεν θα επιτρέψετε ωστόσο να συνεχιστεί η κατάληψη? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν ενημερωθεί από τις καταλήψεις που γινόταν στο τμήμα ηλεκτρολόγων και έμαθα ότι από σήμερα γίνεται και στο τμήμα χημικών μηχανικών, ότι ο νόμος λέει 13 εβδομάδες εξάμεινο. Εάν δεν διδαχτούν 13 εβδομάδες, στη συνέχεια χάνεται πρώτη εξεταστική περίοδος και στη συνέχεια το εξάμεινο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι φοιτητές να ενημερωθούν γι' αυτό και να βρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις, ώστε να έχουμε μαζικές αποφάσεις, οι οποίες θα είναι αυτό που θέλουν όλοι οι φοιτητές και όχι ορισμένες ομάδες μόνο.